Αν πάντως ξεχώριζα μία θεσμική πρωτοβουλία άξια να τονιστεί στο πλαίσιο αυτής της παρέμβασης, θα ήταν μία και μόνο. Η ψήφος των Ελλήνων του εξωτερικού από τον τόπο διαμονής τους. Και η καθιέρωση του θεσμού της επιστολικής ψήφου. Το σχετικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών έρχεται σύντομα στη Βουλή. Θα ψηφιστεί εντός του 2019. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όπως και η Ινδία, έτσι και η Ελλάδα έχουμε μια πολύ δυνατή διασπορά και η ανασυγκρότηση της πατρίδας μας περνάει μέσα και από την αναγέννηση του παγκόσμιου ελληνισμού.